Θα αναρωτιέστε όλοι γιατί έχω αυτό το καρούμπαλο στο κεφάλι. Αυτό το καρούμπαλο που σήμερα το πρωί έτσι ξεφύτρωσε. Χθες το βράδυ ήταν μάρμαρο η μούρη. Γυαλί. Γυαλί. Πεντακάθαρος. Αφού λέω τι καθαρό δέρμα. Μπράβο μου. Ούτε ένα σπιθουράκι. Φύτρωσε όμως αυτό το σπυρί για έναν και μοναδικό λόγο. Γιατί σήμερα έχουμε πρεμιέρα στο καλύτερα δεν γίνεται. Βάλει εδώ μέσα τη χρήσα τα τέτοια, η οποία μου τα έστειλε ονοματισμένα, δηλαδή για την Ευελίνα, για τον Δημήτρη, την Αταλία κτλ. Τα κορίτσια εδώ. Αλλά εγώ έβγαλα τι ετικέτες για να σα τα δείξω, οπότε δεν ξέρω ποιο είναι πιανού. Οπότε θα του κάνω secret τσάντα. Βάλει το χέρι σου μέσα και πιάσε κάτι. Στην τύχη. Τι, στην ατυχία. Αυτά, ποιο τα έφερε. Για σένα είναι, πάρε ένα. Δεν πιστεύω να έστειλα κάτι για μένα και να μου δίνει τώρα να πάρω στην τύχη κάτι άλλο. Είσαι συνδρομητή στο κανάλι μου, μόλις το είπα. Α, γλυκό του κουταλιού, αρώνια και μύρτιλο. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς ζάχαρη. Πάρτο. Βάλε το χέρι σου μέσα και διάλεξε κάτι. Παλιό, σου αγαπώ, καταρχάς θέλω να πω. Θα κάνουμε μετά introductions. Αχ, τι ωραία. Τι σου λέγε. Μήπως μου λέγε τίποτα στη σοκολάτα. Για να δω. Ναι! Τι είναι? Κρέμα φουντούκιο χωρίς προσθήκη ζάχαρη. Εντάξει, τι θα μου τύχαινε. Θα το φάω. Χωρίς ζάχαρη, αυτά θέλω εγώ. Με γεια σου. Λίγο τώρα, παιδιά, με το δαχτυλάκι. Με γεια σου. Μελίκα. Καλημέρα, δεν πρόλαβα να φτιάξω μαλλί. Χώσε χέρι, δεν πειράζει. Η καλή κομμότρη είναι πάντα χτένιστη. Γιατί χρεώθηκε, Παναγιώτη μου. Ευχαριστώ. Δεν χρεώθηκα. Μα τα έστειλε η Χρύσα που τα φτιάχνει. Α, μπράβο, Χρύσα, ευχαριστούμε πολύ. Α, κρέμα κακάο μπίτερ χωρίς ζάχαρη. Αχ, και μου αρέσει. Secret Santa! Τι γίνεται! Τι σούλαχε! Μαύρο κέρασε χωρίς ζάχαρη! Γλυκό του κουταλιού! Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Είσαι τόσο τυχερή να είσαι σε όλη σου τη ζωή τυχερή όσο σήμερα το πρωί! Ελένη! Καλημέρα! Τι σούλαχε! Μαύρο κέρασε! Σαν την Ευελίνα! Ευχαριστώ Παναγιώτη! Εσύ γιατί γελάς! Αυτά είχανε με μισθόκ τελευταία. Πάρτε το. Λοιπόν, έχω ακόμα εδώ μέσα της Ναταλίας Γερμανού, της κυρίας Ελένης του Βενέτη, της Σοφίας του Βενέτη, της Χαράς. Μας έστειλε η κυρία Χρύσα, τους είχε βάλει τα ονόματά τους. Α, τα είχε βάλει. Ναι. Απλά εγώ τα ξετύλιξα όλα για να τα δείξω σε ένα προηγούμενο βίντεο και δεν ξέρω ποιο ήταν πιανού, γι' αυτό κάνω secret Santa. Έχουν μείνει 1, 2, 3, 4, 5. Είναι η Χαρά, η κυρία Σοφία. Η κυρία Ελένη, η Σοφία, 3, η Ναταλία, 4 και έχω 1, 2, 3, 4, 5 και ένα ακόμα. Α, εγώ είμαι το άλλο. Το δικό μου θα το δώσω σε φιλανθρωπικό σκοπό, θα διαλέξω που θα το δώσω. Λοιπόν, στη Γερμανού, που μέσα ψημιθιάζεται και δεν πάω να ολοκλήσω, θα της δώσω αυτό, βύσσινο, και επειδή είμαι καλός, θα της δώσω και μπουένο. Ελπίζω να τα εκτιμήσει αυτά μέσα στη σεζόν. Βλέπω είμαστε δύο ταχυτήτων εδώ. Όχι, δεν είμαστε δύο ταχυτήτων. Απλά το ένα ήταν για μένα και λέω να το δώσω κάπου φιλανθρωπικά, ας πούμε. Θα το δώσω στο κορίτσι αυτό. Γιατί ταξίζει. Αυτό θες, έτσι αγοράζεις τώρα την ανάπτυξη όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Εσύ να σταματήσεις να ουρλιάζεις για λίγο Κώστας Χατζής μες στο βίντεό μου, αν μπορείς. Εγώ έλεγα για πόση ώρα σας αφιερώνω αυτό το τραγούδι, αλλά δεν μου έδωσε κανείς σημασία. Απαγορεύονται. Είχατε τις μαρμελάδες σας. Και έλεγα σας αφιερώνω το «Η αγάπη όλα τα υπομένει, όλα τα ελπίζει, δίνει ζωή στην οικουμένη και γυγυρίζει και γυγυρίζει και γυγυρίζει». Δεν μου δώσατε σημασία. Πάω αυτά να κάνω το φιλανθρωπικό μου, την καλή μου και πράξη να της ημέρας, πεις, για να έρθει κάποια στιγμή να με ανταμείψει. Ποιος? Δεν παίρνω κάμερα μέσα, γιατί μπορεί η γυναίκα να είναι νεκλουζέ. Γι' αυτό λέω, έλα να μας πεις εντυπώσεις, αφού δεν θα πάρεις κάμερα, πήγαινε έτα και έλα μετά να μας τα πεις. Ακριβώς, γιατί μπορεί να είναι νεκλουζέ. Εδώ μου το άφησε να μιλήσω, να πω κάτι, εγώ να σας πω. Τίποτα δεν είναι αγγελικά πλασμένο, καλώστε το κορίτσι. Τίποτα δεν είναι αγγελικά πλασμένο σε αυτή τη ζωή. Εμείς στην πρεμιέρα μας, σαν κακό χρόνο να έχουμε από κέφια. Ναι, τι συμβαίνει, έχω την κάμερα ανοιχτή. Προσέξτε τι θα πείτε. Να υποδεχτώ και τη χαρά. To know, αυτό, να υποδεχτώ και τη χαρά και να συνεχίσω αυτό το παραλήρημα. Εγώ λοιπόν, εδώ με άφησε ο Παναγιώτης να πω κάποια λόγια στους ακροατές και τηλεθεατές. Σε λίγο θα κάψω τα έχουμε δάχτυλα. Έχουμε ένα κάποιο άγχος σήμερα με την πρεμιέρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι. Είναι σίγουρο ότι κάποια ευτράπελα θα υπάρξουν όπως σε κάθε πρεμιέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντυπωσιάστηκε. Α, για λέγε. Γέμισα το χρόνο λέγοντας πολύ σημαντικά πράγματα. Εντυπωσιάστηκε. Τρώγεται. Εντάξει, να πω την αλήθεια. Ναι.
Δεν έχει έρθει ακόμα, τώρα θα έρθει σε λίγο. Τα άφησα. Τα άφησα πάνω στον πάγκο της. Θα τα βρει. Παγιώτη, εδώ λέω στους αυτούς. Έχω μιζεριάσει το κοινό σου λέγοντας όλα τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος, όπως ούτε και η τηλεόραση. Είμαστε εδώ ελαφρώς στη μιζέρια μας, στο άγχος μας, σε κακό χρόνο να έχουμε. Σε κακό χρόνο να έχουμε, είμαστε, αλλά θα μας φτιάξει καλή ώρα. Σε κάθε περίπτωση, εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε αγαπημένοι που είμαστε. Από εδώ έχουμε καλύτερο φως, δεν είμαι σε κακό χρόνο να έχω. Από εδώ είσαι σε καλό χρόνο να έχει. Όταν λέτε λοιπόν. Όταν λέτε Καρακαϊδόνα. Έχω ένα βίντεο το οποίο περιλαμβάνει Σάσα και Χριστίνα, θέλω να σε ενημερώσω. Τι βίντεο? Α, λέγεται Δεσμοί που δεν λύνονται. Α, θα το δατε. Σάββατο θα το δατε. Η Κυριακή. Η Κυριακή. Το ετοίμαστο κορίτσι μας όμως. Δεσμοί που δεν λύνονται. Τι είσαι βάλει μέσα? Σάσα Χριστίνα. Τα τεκνά του πλοιάρχου. Έχω βάλει την πολύ ωραία εντατική. Εμείς το ξέρουμε ότι η ουρανία πέθανε. Το σεισμανόφιλιο, πάρα πολύ ωραία. Πέθανε, θέλω να πω. Πώς το μάθατε? Αυτό έχω βάλει. Θεοπούλα με γιαγιά. Αυτές τις δύο που λέει τι είναι λεσβίες, τι είναι λεσβίες. Είναι που πηγαίνουν με γυναίκες. Α, εμείς στην γειτονιά είμαστε. Α, εμείς στην γειτονιά είμαστε όλες λεσβίες. Τι άλλο ήτανε. Τι άλλο έβαλες? Έβαλες κανένα σασμό? Άρη Σερβετάλη. Όχι, δεν έχω βάλει τίποτα σε δραματικό. Έχω βάλει Άρη Σερβετάλη με Κατερίνα Λέχο που κατέληξαν μαζί στο εσωτερικό μου και πήγε και τη είπε: ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα ήμασταν μαζί. Ήρθε η ώρα. Να σου πω πώς και δεν έβαλες την Άρη Σερβετάλη με το Ιγκουάνα. Δεν είχαν διάλογο. Το σκέφτηκα. Τα κατοικίδια στη μυθοπλασία θα μπουν σε άλλο βίντεο. Να βάλεις και τον Πατσατσούφα. Πολύ καλό. Τι είναι αυτό? Ο Πατσατσούφας. Το τριχωτό σκυλάκι που είχε κουβαλήσει η Όλγα Χαρίτου στο σπίτι και είχαν τρελαθεί οι άλλες και δεν το θέλανε. Και φθαρινιζόσαν το. Έχω βάλει και τις τρεις χάρτες, τώρα που το είπες. Τις τρεις χάρτες ως ένα δεσμό. Ναι, ναι, ως ένα δεσμό που δεν λύνεται. Όπου εδώ υπάρχει και μια σημειολογία, καθώς η Ναταλία Αργυράκη είναι τρεις αδερφές. Όχι η μόνη της, έχει άλλες δύο εννοώ. Κλείσε τώρα γιατί τους ζαλίσαμε τους ανθρώπους. Ναταλία Αργυράκη, Ευελίνα Βάφτη και Έλληνα Βαφτής. Να τελειώσει τα μαλλιά. Εδώ, τη Μελίκα να το πείσει. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Μην είσαι κακός άνθρωπος. Να έρθει να βαφτεί. Μην είσαι κακός άνθρωπος. Κάτσε εσύ εκεί που είσαι στην καρέκλα. Εγώ δεν βάφω ακόμα. Πρώτα θα τηθώ. Φτιάχνει μαλλιά τώρα. Πρώτα χαρά μικρού. Και ο Κατάλης, μην μιλήσει. Πάντα τρώω ένα αυγό πριν μιλήσω. Οπότε θα περιμένετε. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Α, αυτή μήκα πιανού είναι. Παιδιά, ήρθε και έκατσε πάνω στο αυγό μου. Μόλις άνοιξε ένα παραθυράκι στο αυγό, ήρθε και έκατσε παλιόμυγα. Είναι δυνατόν? Ευελίνα, δεν μπορεί να είναι καλό αυτό που έγινε. Είναι το αυγό. Το σπάω. Το σπάω. Βγάζω το πρώτο κομματάκι τσοφλιού, τόσο μικρούλι. Και έρχεται κάθε εκεί πάνω στο άσπρο μια μύγα. Έλα, Παναγία μου. Τώρα για το Secret Santa του Βενέτη, όπου δεν θα τη γνωρίσετε τη Σοφία, διότι η Σοφία... Ωραία! Είσαι η μόνη που ανανεώθηκε πλήρως μετά για το vlog μας. Ναι, για το vlog. Είναι μπράβο, new season. Πάρα πολύ. Τι είναι αυτό, πώς το λένε αυτό που σκάνει? Είναι half braids. Είναι η δικά σου ή τα κολλάς κάθε Είναι πρωί? Και δικά μου. Όχι, και δικά μου είναι. Ενώ δεν είναι καθημερινή. Δεν τα κολλάω, όχι. Τι είναι, κάθε μέρα θα πλέκω κοτσίδες δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ, είναι. Παναγιώτη. Πάρε στην τύχη κάτι μέσα, μας έχει στέλνει η κυρία Χρύσα. Η κυρία Χρύσα. Ναι, αυτό είναι για σένα. Και πάρε κι άλλο ένα για την κυρία Ελένη. Παραλίνο πορτοκάλι. Πάρε για την κυρία Ελένη. Και κράτα ποιος αρέσει περισσότερο και θα δώσει την κυρία Ελένη. Πραλίνα πορτοκάλι. Η κυρία Ελένη τι κέρδισε? Αγριοκέρασο, γλυκό του κουταλιού. Χωρίς ζάχαρη είναι όλα. Πάει με το γιαουρτάκι της κάτι. Είναι χωρίς ζάχαρη. Όλα χωρίς ζάχαρη. Είσαι πάρα πολύ τυχερή. Γιατί? Γιατί πήραν όλοι διάφορα και εσύ πήρες αυτό. Τι πήρα? Αρώνια και μύρτιλο χωρίς ζάχαρη, γλυκό του κουταλιού. Α, τα αγαπημένα μου τα γλυκά του κουταλιού. Σ' αρέσουνε? Ναι, δεν μπορεί να μην σ' αρέσουν, αλλά άμα κάνεις pancakes και βάλεις από αυτά τα γλυκά του κουταλιού θα με θυμηθείς. Να σου πω κάτι, θα φτιάξω pancakes. Θα με θυμηθεί και ξαφνικά εκεί που θα το δω θα πει Παναγιώτη. Άμα καταφέρεις να φτιάξεις τη ζωή σου μια βίλα με την πισίνα σου και σερβίρεις το πρωί τα pancakes στον καζόν, αυτό το γλυκό του κουταλιού είναι... Ελένη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάω να ντυθώ. Να έχεις τελειώσει την Ναταλία Αργυράκη μόλις επιστρέψω, που οπότε βλέπω είστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο με μου Τζόνι. Και ντύνομαι και έρχομαι κι εγώ να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά του σπυρί και αυτό το που σπάσα εδώ. Προετοιμαζόμαστε για το σοκ. Καλώς.
Γεια σου Χαραμικρού και με γεια το γλυκό του κουταλιού, αρώνια και μύρτιλο. Να σου πω κάτι, το ξανασκέφτηκα, θα το εκτιμήσω αλλιώς τώρα το γλυκό του κουταλιού. Να σας πω κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Φέτος είμαστε σε ένα καμαρίνι και οι τέσσερις. Θα είμαστε πολύ κόζοι το χειμώνα, θα συστενόμαστε όλοι μαζί. Με τα χνότα ο ένας του άλλου, γιατί είμαστε σε ένα καμαρίνι ένα επί ένα, το βλέπετε, ασανσόρ. Δεν χωράνε ούτε τα ρούχα μας ούτε εμείς, αλλά. Ας μην γκρινιάξω, που θα γκρινιάξω, γιατί πρέπει να γκρινιάζω σε όλα τα πάντα μου, που μου σπάσει τα νεύρα από το πρωί. Μην κοιτάτε που είμαι ευχάριστος, θέλω να σκοτώσω κόσμο. Όχι τη χαρά μικρού. Τι θα βάλουμε, Dante. Dante. Τρελαίνομαι για Dante. Κοιτάξτε ρε παιδιά τι ωραίο συνδυασμό χρωμάτων έκανε. Το φιστική αυτό, τυρκουάζ, είναι αυτό που κάτω. Είναι φιστικό sage λέγεται στα αγγλικά. Sage. Και με ένα χρώμα μπλε άλλο που δεν είναι πετρόλ. Και μπλε. Πετρόλ. Εντάξει, πάρα πολύ μου αρέσουν τα ντάρτε και οι γραμμές τους και η χαρά μικρού που τα κρατάει. Μου ολοκληρώνει το ρούχο με σίδερο η χαρά μικρού, η Ευελίνα με μπάο μπαν, όχι με μέση μπαν, με μέση μπαν θα βγει σήμερα, μέση μπαν. Και αυτό το υπέροχο μοβ φόρεμα, νυχτερινό κτλ. Όχι νυχτερινό, ας πούμε, πιο επίσημο λέγω, πιο επίσημο. Με μια πολύ ωραία χρυσή αλυσίδα στη μέση, κοιτάξτε. Είναι για το θρήνο της βασίλισσας. Elizabeth. Elizabeth. Εξωπραγματικό. Πόπο, Ευελίνα, πετάς. Τι Μάρξ είναι αυτό το ρούχο. Τι Μάρξ. Τι Μάρξ. Ματ fashion, παρακαλώ. Ματ fashion. Καλά, είναι καταπληκτικό, ε. Και η ζωνίτσα στη μέση και εσύ και το μπάο μπάν, το μέση μπάν. Μπράβο, χαρά. Ξεκινάς πολύ δυναμικά. Πάω κι εγώ να βάλω τα ρούχα μου. Ωραίο. Σου πάει πάρα πολύ αυτό που φοράς. Για να δω. Ωραίο στρουμφάκι. Και εσύ είστε πολύ καλή. Κάνει κρύο εκεί πάνω. Ανέβα να φιλήσεις, κατέβα να πας σπίτι σου. Εντάξει, ήτανε που ήτανε, του δώσα κι εγώ. Πολύ ωραίο το χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ χαρά. Ανυπομονώ να βγάλω τις κάλτσες αυτές που είναι απέσεις, ας πούμε, και είναι σαν να φοράω μπαλαρίνες. Με μπαλαρίνα πάει, είναι, το βάλω έτσι με την κάλτσα. Να βάλω και ένα παπούτσι, ξέρω, σκέφτομαι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός, πάρα πολύ. Απορώ που τον σκέφτηκα. Απορώ που τον σκέφτηκες εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μ' αρέσει το παπούτσι πολύ αυτό. Ωραίο. Η χαρά βέβαια της άρεσε πάρα πολύ και το παπούτσι που φοράω σήμερα. Που είναι αυτά τα Converse, ότι πάνε. Αλλά ξέρεις τι, για την καινουργίλα ρε παιδί μου, ναι, για την πρεμιέρα θέλω να βάλω κάτι δικό σου, ας πούμε. Τι να βάλω. Για το καλό, για το γούρι. Ποιο λες. Αυτό δεν μ' αρέσει το στυλ του. Αυτό σου αρέσει το στυλ του. Ναι. Τι είναι. Pull&Bear. Το παπούτσι που προτείνει η χαρά είναι Pull&Bear. Τη γνωστή οικογένεια. Pull&Bear παπούτσια για ένα πιο καλό αύριο. Παπούτσια Pull&Bear για κάθε περίσταση. Pull&Bear. Αυτό ξέρει. Θες και εσύ. Pull&Bear. Για όλη την οικογένεια. Pull&Bear. Πρέπει να πας. Πάρτε τα Pull&Bear. Ο Παναγιώτης πήρε τα Pull&Bear και δεν έχασε. Non sponsor. Πρέπει να φτιάξουμε εταιρεία με παπούτσια που δεν είναι Pull&Bear. Και έχουμε ήδη και το διαφημιστικό σπον. Και έχουμε κάνει τα πάντα. Χαρά σε υπέρ, ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το παπούτσι το Pull&Bear έσκασε πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι κάναμε πλάκα για τα Pull&Bear. Δεν υπάρχουν. Μην τα ψάχνετε. Είναι Pull&Bear, ας πούμε. Και έχουμε μια μύγα εδώ. Τη βλέπετε. Πείτε μου τι βλέπετε. Να τι. Είναι δικιά μου πια. Είναι το τεμ animal μου. Τη χαίνομαι. Όπως και τα πάντα σήμερα που έχω πρεμιέρα, το άγχος μου. Μου δίνετε σημασία. Κατά πρώτον, κυρία Καλλιόρα μου, καλώς σας βρήκα στο τσαρδί σας. Κατά δεύτερον, αναλαμβάνετε μεγάλες δουλειές. Σαν τι? Έχω εδώ ένα σπίτι που το έσπασα το πρωί, το έκανα καλορίζικο. Έχω αυτό που μου πίτρωσε προφανώς κάτι στην προσωπική μου ζωή δεν πηγαίνει όπως θα ήθελα. Ένα κέρατο πρωί-πρωί. Και έχω και ένα σπίτι στην πλάτη που αυτό δεν θα μας απασχολεί στην παρούσα φάση. Εκτός αβατάρες. Εκτός να κάνω κάποια γυμνή φωτογράφηση ξόπλατη. Περιμένει υπομονετικά τη σειρά του. Θες να σου δημιουργήσω ένα illusion. Ναι, βεβαίως. Είσαι και εδώ. Ναι. Είσαι και εδώ. Είσαι και εδώ. Πέτυχε. Δεν βλέπω την κάμερα εγώ. Φαίνεσαι. Ναι, τώρα με βλέπω. Είσαι και εδώ. Είσαι και εδώ. Είσαι και εδώ. Είδες εδώ που ήμουνα. Θα μας βρει η Ελένη να κάνει τη δουλειά της γυναίκα, να την αφήσουμε, παρακαλώ. Κάτσε, δεν νομίζει κανείς καλά, και πάλι πέρασμα. Wow, 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 wow.
Ψαφτήκαμε, ενημερωθήκαμε, ψημιθιαστήκαμε. Εδώ κουρεύει η καλή ώρα τη Μελίκα. Να, είναι μια ανατροπή, ας πούμε. Να την κάνεις γουλή. Τη σπάει γιατί έχει ωραίο πρόσωπο. Παίρνω το Ναταλάκι Αργυράκι και πάμε στο πλατό να κάνουμε τελευταίες πινελιές ως προς το φωτισμό, ας πούμε. Μισό λεπτό. Να έρθετε κι εσείς να μας δείτε. Με είδες να έρχομαι. Πάω εγώ, πάω και σε περιμένω. Και μην αργήσεις. Την Εύα την γκρινιάζει κι αυτή από το πρωί. Εδώ τα άλλα δύο παιδάκια, τα καλά. Η Ευελίνα οσκαρική σήμερα η εμφάνισή της, θα έλεγε κανείς. Ευελίνα υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο ρε εσύ. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Περιμένω, την έφαγες. Μπράβο που μας έκανες να φαινόμαστε σαν ανάκια δίπλα σου. Περιμένω να δω τι κομπλιμέντο μου έχεις ετοιμάσει ρε μαγάγιατε. Καλά είσαι. Δεν είχες ετοιμάσει. Το πουκάμισο σου είναι πάρα πολύ μαύρο, πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε το νέο μας πλατό. Όπως μπορείτε να καλωδείτε, το πλατό μας μεγάλωσε. Έχει πάει το σαλόνι πίσω και το τραπέζι που καθόμαστε ως παρέα μπροστά. Το video wall μας έχει έρθει εδώ πίσω. Και γενικά υπάρχει, πνέει ένας άνεμος, ας πούμε, ανανέωσης. Καλύτερα δεν γίνεται. Season 5 is live, ας πούμε. Και έχουμε πολύ ενθουσιασμό και χαρά γι' αυτό. Θέσεις πια, όλα τα παιδάκια τα καλά. Η Ναταλία θα έρθει που να είναι και αυτή να κάνει τα φώτα της και τα έτσι της και τα αλλιώς της. Ωραία είναι, θα το συνηθίσουμε το μέρος. Χαρά μικρού. Καλώς τον! Καλή σεζόν! Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι, δεν ανοίγω κάμερα. Πρεμιέρα, είμαστε ένα χάλια πέσει. Ναι, είμαστε λίγο αγχωμένοι. Πάρα πολύ. Αλλά παράλληλα είμαστε και πάρα πολύ. Περιμένουμε να φαινόμαστε ίσα. Ναι, είμαστε και πάρα πολύ χαλαροί. Απλώς υπάρχει αυτό το συνεχές αναζήτηση. Αυτό το συνεχές ωράριο. Το συνεχές ωράριο. Και να σα πω κάτι, μετά θα σα τα πούμε όλα. Θέλετε τώρα να τα λέμε λίγο αγχωμένοι, ενώ μετά μπορούμε να πάρουμε το χρόνο μας, να βάλουμε το ένα πόδι πάνω στο άλλο και να σα τα πούμε. Τι προτιμάτε. Ξέρω πολύ καλά τι προτιμάτε. Πόσο δίκιο έχεις. Σώσα πει. Ανοίγει το στόμα της και δεν ξέρεις τι θα πει. Είναι η γοητεία μου αυτή. Και δεν ξέρω εγώ. Το έχεις παρατηρήσει. Η Ευελίνα ανοίγει το στόμα της και δεν ξέρεις τι θα πει. Εκείνη ξέρει, εσύ δεν ξέρεις τι θα πει. Κανείς δεν ξέρει τι θα πει ο άλλος, μωρέ Παναγιώτη. Α, ναι. Είσαι καλά στην πρεμιέρα και τα λοιπά, είσαι καλά. Τώρα όπως γιατί έρχεται η Κέτη που αγαπούσα. Κετάρα, μπαίνει κετάρα γαρμπή, κετάρα γαρμπή. Ρε εσείς, δεν μας είπατε, το σήμα της αρχής μας σας άρεσε που το είδατε ολοκληρωμένο. Καλά τώρα, δεν είμαστε για ροξάνες. Δεν το είδατε. Το είδανε. Όχι, δεν το είδανε. Ωραία, να τους το δείξουμε. Να το. Πώς σας φάνηκε? Δεν ήμασταν φανταστικοί. Το κορίτσι. Δεν ήμασταν εμείς με τις κιθάρες μας και τα μπάσα μας συγκλονιστικοί. Και στο δεν είμαστε τώρα εμείς για να κάνουμε και στο καριέρα εξωτερικό. Που τραγούδησες πάρα πολύ ωραία τραγούδησες. Okay. Και λίγο, ναι. Λίγο μας χαμηλώσανε. Μας χαμηλώσανε.
ακούσανε. Λίγο σαν χοροδία ακουγόμαστε, αλλά δεν πειράζει, είμαστε ομαδικό πνεύμα. Δεν θέλουμε να σολάρουμε. Κάναμε τα δύσκολα, κάνανε τα δύσκολα η Ευελίνα και ο Παναγιώτης, γιατί λείπει κομπάρση, δεν είμαστε τραγουδιστές. Και χαμηλωθήκαμε. Επίσης, κάτι ανακοινώθηκε σήμερα ερήμηνη μου στην εκπομπή για εμένα, αλλά δεν θα ήθελα να το αναπαράγω. Θα το αναπαράξω. Είναι το σωστό. Τώρα, εγώ. Εγώ έπρεπε να το αναπαράγω. Έπρεπε εγώ να το αναπαράξω. Όχι, είπε να παράγω σωστά. Και εγώ λέω θα το αναπαράξω. Κάτσε, εσύ λες να παράξω. Ναι, και εγώ τι λέω. Έχουμε ένα παρασκήνιο που το έμαθα εχθές που αφορά το κύριο Ατζούν. Υπάρχουν κάποια προβλήματα στο στήσιμο του All Star Survivor. Και να ξέρετε ότι σε αυτά τα προβλήματα, άθελά του, υπεύθυνος είναι ο Κοκλώνης και το Τζάζε Τόβας. Ο κύριος Ατζούν. Ξέρετε για όλα. Οι Τζάστε του Οβάδες. Που ξεκινάει το Τζάστε του Οβάς μέσα στον Οκτώβριο. Ξέρω, θα είναι και ο δικός μου εδώ. Ο Ραφαήλ. Δεν έχει ανακοινώσει το κανάλι μου. Το κανάλι δεν έχει ανακοινώσει, ανακοινώνει παρουσιάστρια. Έτσι. Το πήρε πάνω τη Παναγιώτη. Το είπε η Γερμανού αυτό. Το λέει τώρα και η Αργυράκη. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να πω κάτι γιατί πραγματικά δεν έχει μιλήσει το κανάλι μου. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω κάτι. Πάω να βρω τη συντρέκτρα. Μερσί, ευχαριστούμε. Πού είναι αυτή, για να δω. Πού να είναι. Να τρώει χωρίς εμένα, θα τρελαθώ. Α, ώστε εδώ! Πού είναι η Ευελίνα. Άωστε, εδώ είσαι! Με τη χαρά μικρού! Άωστε, τρώτε! Ναι, να τη βλέπουμε! Άωστε, βγήκε και τη χαρμπή! Θα φάω! Ανοίγει δώρο και του, δηλαδή τι πήρε! Από δύο ώρες ανοίγουν όμως! Πετάω τη σακούλα, περίμενε! Ξέρουμε την αγάπη σου για τη Μελίνα Μερκούρη! Και με τον Γιάννη Κορδόνη σκεφτήκαμε, γιατί μαζί τα διαλέγουμε τα δώρα! Αυτό εδώ το λεύκομα, το οποίο θα το κοιτάξω να το ανοίξω. Λεύκομα! Πολύ ωραίο. Δημήτρη, βοήθεια. Δημήτρη, βοήθεια. Είναι λεύκομα που δεν ανοίγει με τίποτα. Μπορεί να βοηθήσει και να το τραβήξει και μπράβο εσύ, Δημήτρη. Έλα, τέλειο. Coffee table, αυτό τώρα το φαντάζεσαι. Ξαπλά και πάντα. Ωραίο. I do. Εσύ... Θες να στείλεις το παντελόνι μου στα γόρι σου και ό,τι θα φοράω από κάτω, κούκλα μου. Δεν νομίζω να πάρει, δεν έχω καταλάβει. Κάντε μεν, θα απευθυνθείς στην χαρά μικρού, τη στυλίστριά μου. Να βεβαίω, σε μαύρο βγαίνει. Σε μαύρο δεν ξέρουμε αν. Εσύ είσαι μια κούκλα. Όχι, εσύ είσαι μια κούκλα. Και εσένα σου πάει το μαλλί. Ναι, εντάξει, θα το χαλάσουν τώρα σε λίγο. Τώρα με κολακεύεις, είσαι κολακέψιμη. Είχα ένα bubble tail στο Γάλλο. Είχα, πιο προπόλες. Εκεί στη Σμύρνης. Στη Σμύρνης, το ξέρω παιδί μου το προπό στη Σμύρνης. Bubble tail είχα στο Γάλλο. Τι είναι το bubble tail? Αυτό με το τσάι με τα bubbles μέσα που είναι και πολλά στο κέντρο. Και έχει στην Ερμού, έχει στη Νέα Σμύρνη γύρω. Το ξέρατε εσείς ότι είχα εγώ ένα bubble tail? Τώρα πιάσαμε κουβέντα εδώ με τα παιδιά γιατί ήρθα και με... Ήρθα και με ρετούσα ρε ας πούμε. Θυμάσκα πάνω κάτω. Στο Γάλλο παιδιά, να τα λέμε. Το Γάλλο βγάζει καλά παιδιά. Μπράβο, καλά. Όπως παιδιά. Τη Μελίκα Μετόζη, η οποία έχει γενέθλια. Να τη χαιρόμαστε. Να σε χαιρόμαστε, ομορφιά μου, με κάθε καλό, υγεία και αγάπη. Ευχαριστούμε κιόλας για τις μαρμελάδες. Όχι, τη Χρύσα, όχι εμένα, εντάξει, λέω, η Χρύσα. Χρύσα. Και εμένα που τα έφερα, πώς θα τα φάω. Το πώς θα τα φάω και μου βάζετε τίποτα. Και βίντεο το έκανα και το δήλωσα και σας τα έφερα κιόλας. Άλλο στη θέση μου, θα τα είχε κάνει να. Να τα ακούς. Ναι. Τα ακούω, να λες. Όχι, μοίρασες όλους. Μοίρασα, έχετε να το λέτε. Ο κύριε Παναγιώτη δεν σας άφησε παραπονεμένους καθόλου. 6.5 hours later. Σχολάσαμε! Έλας, παιδιά! Σχολάσαμε! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κανάλι ήρθε να μας πει μπράβο. Το αξίζουμε. Το αξίζαμε. Το μπράβο του καναλιού. Το αξίζαμε. Δεν το έχουμε ακούσει. Σοφία Νικητάκου, η διευθυντριά μας εδώ, ήρθε να μας πει μπράβο. Με την Ισμήνη Παναγιωτάκη. Ισμήνη Παναγιωτάκη, Σοφία Νικητάκου, Ναταλία Γερμανού, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Αλίκη Γιαγλή. Γιαγλή. Θα σκίσουμε Γιαγλή γάμα λάμπτα. Μη με βρίζεις, Γιαγλή. Και Αργυρούς Μπαρμπαρού. Έκανε ένα σαρδάπια με τη Γιαγλή. Μην ανησυχείς, θα το δουν αμέσως τώρα.
πήγε στο δείπνο που είχε οργανώσει ο Αντένα μετά την πρεμιέρα του πρωινού. Στις Αργυρούς. Μπαρμπαρού. Ναι. Εκεί λίγο γίνεται ένα μπέρδεμα. Κάποιοι λένε τη Αργυρό, κάποιοι τη Αργυρού. Θέλω κάπω να το λύσουμε. Καλά, Μπαρμπαρού που πήγε στο δείπνο δεν είναι κανεί. Στην εξέλιξη. Δεν το άκουσε κανεί. Δείξε τι έκανα κάτω στο πάτωμα. Τι βλέπουμε εδώ. Ξεπατώθηκα. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω πως η Ευελίνα δεν φταίει που ρίχνει ένα κεφάλι και έχει κάνει μαλλί ρετυρέ, έχει κάνει και βίτα ρετυρέ από πάνω. Να σας πω κάτι, θα κάνω ό,τι θέλω, καθότι έκανε ένα σαρδάμ το οποίο πέρασε πολύ στα ψηλά γράμματα. Το είδανε, το έχω ήδη βάλει. Επανέλαβε στον αέρα. Μα ήταν τόσο ωραίο, αυτό το Αργυρούς Μπαρμπαρούς. Εγώ πιστεύω ότι καλλιτεχνικά. Λέει πώς την είναι, λέει Αργυρός ή Αργυρούς. Και της λέω πάντως Μπαρμπαρούς, δεν τη λέει κανένα. Και μετά, επειδή με πιάσα νευρικό και πνιγόμουν για να κάνω την πάσα, είπα δούκουζο νομού, το είπα όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώτη μας μέρα σας στον Ολυπέροχη. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα. Εγώ και η συνεργάτης μου, η Ναταλία Γυράκη, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και θέλουμε τη γνώμη σας για μια φωτογραφία. Αυτή. Υπέροχη, υπέροχη. Και κοντινή. Έχω και κάποιες κοντινές, μία. Λοιπόν, βάλε καρδούλες αυτής. Στην πρώτη που είδαμε. Και στην πρώτη κοντινή θα βάλεις. Αυτή. Αυτή. Ωραία, ευχαριστώ. Τίποτα, ευχαριστώ το Θεό που σε έκανε κουκλάρα. Το Θεό. Τώρα πάμε για meeting, όπως καταλαβαίνετε, με τον Δημήτρη. Meeting. Meeting θα κάνουμε. Μικρό βλογκάκι πρέπει να το σημερινό. Μην μου κρατήσετε κακία. Αλλά η πρεμιέρα είχε πάρα πολλά, πολλές προετοιμασίες, πολλά πρόπτα, τόνα, τ' άλλο, ξέρετε. Και κάπου χάνεται, ας πούμε, η αίσθηση του χρόνου και δεν μπορούσα να ανοίγω συχνά κάμερα. Όπως και να, χαίρομαι πολύ που σε είχα μαζί μου και σε αυτό. Ποιος είσαι εσύ? Είμαι και τι που αγαπούσες. Η Ελένη με το στόμα της. Εσύ. Επιτέλους. Τι να κάνω. Τίποτα, να ανακόψεις τις μάσκες. Να καταργηθούν. Αυτό. Έχω σαμπουνάκι προσώπου. Όχι, δυστυχώς, Δημήτρη μου, να πας το καλό. Να πάω, δεν έχουμε παραπάνω. Λυπάμαι. Έχουμε. Απλά δεν το θέλω για μένα. Έχουμε αυτό εδώ από Natura Siberica που θα πάθει σοκ. Βρέξει τα χέρια σου. Τα βρέξει. Μοιάζει με απορρυπαντικό για τα πιάτα, αλλά είναι το τέλειο του μακιγιάζ. Σκάει σαν σκόνη και γίνεται σαπουνάδα και σου κάνει και πίνεις το πρόσωπο. Και το τρίβεις κανονικά και γίνεται σαπουνάδα και σαπουνίζει και ξεβάφεσαι. Τι λες τώρα. Έχω πάθει σοκ. Να μου το φέρεις μπέτα. Και σε μένα. Μπέτα. Να μου το φέρεις αυτό, Ελένη, μπέτα, Έλενα. Μόλις έρθει μετά τώρα στην Πέρικα. Τι δύο, από δύο κουβάδες θα φέρεις το καθένα. Το θέλουμε και οι δύο. Φανταστικό. Ναι, και σε ξεβάθει πάρα πολύ τέλεια. Αυτό τώρα που είδατε ήταν non-sponsored και ήταν και λίγο παρακαλετό προκειμένου να μας φέρει άλλη κανένα τέτοιο. Καταλάβατε. Αχ, άλλος άνθρωπος. Ξεβαμένο, τα σπυριά μου. Ένα κουκλάκι. Μ' αρέσει, παιδιά, να ξεβάφω με τρελαίνω. Αφού μ' αρέσει να βάφομαι, για να ξεβαφτώ μετά, να πάρω αυτή την ικανοποίηση, α πούμε, τρελαίνω. Six and a half hours later. Για σένα και το χιόνι. Πού είναι η Αργυράκη? Κατέβηκε από τα σκαλιά. Πού είναι ο Πανόπουλος? Νομίζω είναι ακόμη πάνω. Λυπάμαι. Δεν θα συμμετέχω στο thumbnail. Θα πας για τρέξιμο και τέτοια. Θα πάμε για περπάτημα και είσαι καλεσμένος φυσικά. Η Ευελίνα αθλείται. Είναι αθλίατρος τώρα τελευταία και κάνει περπάτημα 5-6 χιλιόμετρα. Και περπάτημα και στη διατροφή και γενικότερα ξαναμπήκα σε αυτό το μουν. Δεν ξέρω για πόσο, δεν θα πω μεγάλες κουβέντες. Και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ, θα πω εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παρότι περνάω μια μικρή ακμή, ίσως να την αποκαλύψω. Όχι, είσαι στην ακμή σου, παιδιά. Είσαι στην ακμή σου, μια χαρά είσαι. Έχω γεμίσει ολόκληρη, δεν πειράζει, αλλά για τον άνθρωπο. Πώς ένιωσες σήμερα, ωραία? Να σου πω κάτι, ήταν πολύ ωραία. Βασικά, ενώ στην αρχή πήγα να αγχωθώ, τελικά ήταν σαν να μην έχει περάσει ούτε μισή μέρα. Εγώ συνειδητοποίησα ότι μας είχα λείψει. Εσύ! Μας μου είχαμε λείψει. Α, εντάξει, γιατί τώρα ακούγεται καλύτερα. Μου είχαν, ναι. Μου είχαμε λείψει. Αργυρούς Μπαρμπαρούς. Ψήνεσαι να πάμε για περπάτημα από το σπίτι της μέχρι εκεί που ήταν το μέρος. Καβούρι. Εγώ νιστάζω πάρα πολύ, πολύ κουρασμένη. Είσαι κουρασμένη λόγω της πρεμιέρας. Αν αντέξω, λέω να κάνω λίγο μπριάμ. Πεσηματική είναι τώρα αυτή η πεσηματική. Ναι, λόγω της πρεμιέρας. Λέω να φτιάξω ένα μπριάμ, ωραία. Γιατί έχω ωραία λαχανικούλια, να το βάλω εκεί να σιγοψύνεται. Αλλά μπορεί να μην κάνω και τίποτα και να κοιμηθώ. Α, σου πω ένα μυστικό για το τέλειο μπριάμ. Μου το έχει πει ο Άκης Πετρίτζικς, δεν σε χρειάζομαι. Ένα που δεν στο πει ο Πετρίτζικς. Παρακολουθώ τον Άκη εγώ. Μαζί με όλα τα λαχανικούλια και αυτά πριν τα βάλει στο φούρνο και όλα τα
λουκανικά. Ναι. Ψιλόκοψε μέσα και ένα λουκανικάκι. Έτσι να υπάρχει παντιάσπαρτο. Μπορώ να δώσω κι εγώ ένα δικό μου μυστικό. Μαζί με όλα τα λαχανικά, πριν τα βάλετε στο φούρνο. Το φούρνο το φτιάχνουν τον Μπριά. Ευχαριστώ. Βάζετε και μία σάλτσα Uncle Ben's. Αυτή με τον ανανά και με τη γλυκόξινη. Και γίνονται μουρμούρια. Ακούς! Όχι, Σάκη. Κατά λάθος τον Άκη. Ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή, αλλά εγώ θέλω το παραδοσιακό μπριαμάκι. Τι προσβόλα. Λυπάμαι για όλα, λυπάμαι για όλα. Θα πάρουμε δύο ώρα τώρα, καπάκι. Έλα, έτσι να κάνουμε thumbnail. Βγάλε το κεφάλι σου να κάνουμε thumbnail. Βγάλε το κεφάλι σου. Έλα οι τέσσερις μέσα με στα μάτια. Πες, πες, δεν φαίνεσαι. Μπείτε όλοι να φαίνεστε. Αυτή ήταν η πρώτη μας μέρα στο Καλύτερα Δεν Γίνεται. Αυτή ήταν η πρεμιέρα μας. Δεν ξέρω τι είδατε, τι τράβηξα, τι δεν τράβηξα. Θα τα δω όπως καταλαβαίνετε πάντα στην πορεία. Τα βλέπω στο μοντάζ. Αυτό ήταν ο πιο σύντομος χαιρετισμός βίντεο που έχω κάνει ποτέ, γιατί μπήκα στα μάξι το οποίο βράζει και δεν έχω βάλει μπρος επίτηδες για να αποφύγουμε τη φασαρία, να μην σας πουκώσω με αυτό κτλ. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe, πατήστε το καμπανάκι, είναι σαν σάουνα. Νιώθω σαν σάουνα. Είναι μουσική με το βρακί μου. Τέλειο. Και εμείς θα τα πω σε ένα επόμενο βίντεο, δηλαδή να, την Παρασκευή στις 2.30 που όταν αυτό ανέβει, εγώ και όλοι μου οι φίλοι από το Καλύτερα Δεν Γίνεται, θέλουμε να είστε όλοι εδώ και καλά. Φιλιά πολλά.